Στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των θρησκευτικών, αναφέρθηκε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα 104,6 και το Γιάννη Πρετεντέρη, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Μεσσηνίας. Όπως εξήγησε ο Μητροπολίτης, η εξέλιξη αυτή αφορά αποφάσεις για το μάθημα των θρησκευτικών του Νίκου Φίλιου, όταν ήταν Υπουργός Παιδείας, οι οποίες έχουν ήδη καταργηθεί από τον νέο Υπουργό Κώστα Γαβρόγλου. Δεν έχω καταλάβει. Στα βιβλία θρησκευτικών, γιατί είναι αρμοδιότητας ιεραρχίας? Δεν πάμε στα βιβλία. Δεν πάμε εκεί. Α. Πάμε στην κατάρτιση του προγράμματος σπουδών για τις ενότητες. Αυτό γιατί είναι αρμοδιότητα της ιεραρχίας? Διότι μέσα στις αρμοδιότητες που το Σύνταγμα δίνει στην Ιερά Σύνοδο, ναι, και στην Εκκλησία, είναι ότι πρέπει να έχει λόγο σε αυτό που ονομάζεται γενικότερα στο θρησκευτικό φρόνημα και διαμόρφωση συνειδήσεως. Ναι, αυτό ως γενική αρχή, όχι ως εφαρμογή. Θα εμείς δεν είπαμε του να αποκλειστούν, ναι, και άλλοι να δώσουν τις απόψεις τους. Μάλιστα. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Εμείς είπαμε κατά την αρμοδιότητα και που μας ανήκει μπορούμε να εκφέρουμε το λόγο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, οι προτάσεις αυτές δεν γίνανε χτες. Από τον Φίλη, όταν ο Φίλης ήταν υπουργός. Από τον κύριο υπουργό, τον Φίλη. Ναι, ναι, ναι. Ο τότε λοιπόν κύριος υπουργός έλεγε άλλα στο Μαξίμου, άλλα στον Αρχιεπίσκοπο, άλλες δηλώσεις έκανε, ναι, και η ιεραρχία αποφάσισε να μην κάνει αποδεχτές αυτές τις δύο αποφάσεις. Μάλιστα. Βρέθηκαν λοιπόν κάποιοι γονείς και κάποιοι Μητροπολίτες. Μια εταιρεία πατερικών σπουδών, είδα διάφοροι. Ο καθένας μπορεί να προσβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας εφόσον έχει ένομο συμφέρον και είναι δικαιωμάτιο οποιαδήποτε απόφαση. Και κάναν την προσφυγή αυτή. Η αλλαγή του Υπουργού και η ανάληψη των καθηκόντων του κυρίου Γαβρόγλου επανέφερε το διάλογο πάλι μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας στο επίπεδο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ναι. Και εκεί λοιπόν καταρτίστηκαν νέες υπουργικές αποφάσεις, ναι, επί τη βάση των οποίων σε ένα πρώτο στάδιο οργανώθηκαν οι λεγόμενοι φάκελοι του μαθήματος, έτσι όπως προβλέπεται εξ αρχής, ώστε να εφαρμοστεί πιλωτικά τα προγράμματα αυτά να εφαρμοστούν και σε ένα δεύτερο στάδιο να γίνει η συγγραφή των διδακτικών εγχειριδίων. Δηλαδή το ΣΤΕ κατήργησε αυτά που είχε ήδη καταργήσει το Υπουργείο Παιδείας, έτσι? Ακριβώς. Άρα τι φωνάζει το Υπουργείο Παιδείας? Νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για πράγματα τα οποία πλέον δεν ισχύουν.